Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ακούσατε και τη συζήτησή μας με τον κύριο Χαριλάου, ακούσατε και τις δηλώσεις των ασθενών. Υπάρχει το πρόβλημα και είναι σοβαρό, κυρία Καμίτση, και μάλιστα και στις δηλώσεις που διαβάσαμε και στις δηλώσεις που ακούσαμε πριν από λίγο, μάλλον ο ΑΗ πρέπει να κάνει και κάτι από τη μεριά του, έτσι δεν είναι? Ναι, πρώτα πρέπει να δούμε πού ακριβώς υπάρχει το πρόβλημα στην δική μας αντίληψη. Τώρα μιλάμε για το πρόβλημα της συμφόρησης των ΤΑΕΠ, ναι. Έτσι. Και για την καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση του κόσμου, όπως εξήγησε ο κ. Χαριλάου, το θέμα είναι πολύπλευρο προφανώς. Είναι οι δυνατότητες του ίδιου του ΤΑΕΠ, είναι οι επιπτώσεις της πανδημίας που δυσκόλεψαν βεβαίως και επιβάρυναν από ό,τι φαίνεται τα ΤΑΕΠ. Όμως από τα στοιχεία που βλέπουμε εμείς με την ένταξη, με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, έχουν αποσυμφοριστεί τα ΤΑΕΠ λόγω της εισαγωγής του θεσμού του προσωπικού γιατρού, των άλλων παροχέων που μπορούν πλέον, όπου μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος και να παίρνει υπηρεσίες. Τώρα όμως υπάρχει μια επιφόρτιση, φαίνεται, λόγω συνθηκών πανδημίας που επιβάρυναν και πάλι με το τέταρτο κύμα, από ό,τι φαίνεται, τα ΕΠ. Άρα εσείς από όσο ΑΗ, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αποδίδετε αυτή την εικόνα που είδε και ο ίδιος ο Υπουργός, την αποδίδετε στην συμφόρηση λόγω πανδημίας? Όχι, εμείς δεν είμαστε ειδικοί για να πούμε που υπάρχει η συμφόρηση στα ΤΑΕΠ. Από τα στοιχεία που βλέπουμε μέσω του συστήματος πληροφορικής, ναι, και από τις δηλώσεις των πιο ειδικών, όπως είναι ο ΚΥΠΗ και ενδεχομένως ο Υπουργός Υγείας που χειρίζεται για τα θέματα της πανδημίας, θεωρούμε ότι υπάρχει το τελευταίο διάστημα, φαίνεται να υπάρχει για συγκεκριμένες μέρες και ώρες, όπως είπε ο κ. Χαριλάου, κάποια επιδείνωση σε κάποια ΤΑΕΠ και φαίνεται ειδικά αυτών της Λευκωσίας. Εμείς αυτό που έχουμε αρμοδιότητα σαν οργανισμός να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο και να ενδυναμώσουμε περαιτέρω τους υπόλοιπους παροχείς που μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο για τα μη επίγοντα, έτσι ώστε να παίρνουν υπηρεσίες π.χ. από τον προσωπικό γιατρό και από τους άλλους παροχείς ο κόσμος και να μην πρέπει να αποτείνεται στα ΤΑΕΠ για μη επίγοντα. Όμως, όταν είχε επισημανθεί αυτό το θέμα στο καλοκαίρι και μας ζητήθηκε, ο οργανισμός έχει αναλάβει και έχει οργανώσει τα κέντρα επίγουσας φροντίδας υγείας, ναι, που είναι μέσα στα ΤΑΕΠ, τα επάνδρωσε με προσωπικούς γιατρούς για να αναλαμβάνουν τα πιο ελαφριά περιστατικά που δεν είναι πραγματικά επίγοντα. Αυτά που κατηγοροποιούνται ως 4 και 5 περιστατικά που δεν χρειάζονται δηλαδή εισαγωγή σε θάλαμο και νοσηλεία. Ναι. Οπότε αυτό έγινε. Οπότε ο οργανισμός έχει συμβάλει, όπως του είχε ζητηθεί κιόλας, να βοηθήσει στο να εξυπηρετεί καλύτερα ο κόσμος στα ΤΑΕΠ και έτσι στελεχώνουμε και γιατροί πηγαίνουν τα Σαββατοκυριακά με βάρδιες και τα Σάββατα και τις Κυριακές στο ΤΑΕΠ της Λευκωσίας, της Λάρνακας και της Αμοχώστου για να βοηθούν με τα όχι επίγοντα περιστατικά. Μήπως δεν φτάνουν, οι γιατροί και οι νοσηλευτές, κυρία Καμίτση? Μήπως πρέπει να γίνει κάτι, να έρθουν κόσμος μέσα? Αυτό το συζητάμε από την αρχή της πανδημίας, για τα της πανδημίας, αλλά και για τα υπόλοιπα περιστατικά. Ναι, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αξιολογήσουμε αυτό το πρόγραμμα που τρέχει τώρα από τέλος Ιουλίου και τρέχει ακόμα και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, αυτή η στελέχωση που έγινε στα ΤΑΕΠ, η επιπρόσθετη για τα όχι πολύ επίγοντα περιστατικά, να δούμε πώς αυτό βοήθησε τελικά τα ΤΑΕΠ, τι περαιτέρω όγκοι υπάρχουν που δεν εξυπηρετούνται, στο χρόνο που πρέπει να εξυπηρετούνται, ποιες μέρες και ποιες ώρες, για να έχουμε μια τελική θέση και να διαμορφώσουμε και μια δική μας εισήγηση, ναι, για το τι μπορεί να γίνει στα πλαίσια του ΓΕΣΥ. Πότε, δηλαδή, πότε να το περιμένουμε αυτό? Πότε να το περιμένουμε? Αυτό θα γίνει σίγουρα τις επόμενες εβδομάδες και πρέπει να γίνουν και συναντήσεις και με τον ΟΚΙΠΗ και με το Υπουργείο για να δούμε και τις δικές τους αξιολογήσεις και τις επισημάνσεις για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην παροχή υπηρεσιών, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε ενέργειες, αν δούμε ότι μπορούμε, είναι θέμα να κάνει κάποιες ενέργειες ο οργανισμός, ναι, στα πλαίσια του ΓΕΣΥ, θα το κάνει. Αλλά πρέπει να υπάρχει αυτή η αξιολόγηση, δηλαδή να μιλούμε έχουμε πλέον στατιστικά στοιχεία για το πώς δούλεψε αυτό το πρόγραμμα, για το ποιες είναι οι ανάγκες σήμερα και να προγραμματίσουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στα πλαίσια του ΓΕΣΥ. Ναι. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Αν μας ζητηθεί βοήθεια επειδή υπάρχουν ειδικές ανάγκες λόγω της πανδημίας και θα ζητηθεί από τον οργανισμό να συμβάλλει, όπως αυτό το πρόγραμμα που κάνουμε, το οποίο δεν ήταν
στα πλαίσια του ΓΕΣΥ και στους προγραμματισμούς μας. Βεβαίως και θα το κάνουμε. Απλά πρέπει να γίνει αξιολόγηση, να έχουμε τα στοιχεία και να μιλήσουμε με συγκεκριμένες εισηγήσεις και λύσεις. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καμίτση. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα πάμε εκτάκτως στο Σίγμα Live. Έχουμε εξελίξεις με την υπόθεση της δολοφονίας.